Εμείς ξεροσταλιάσαμε 16 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες στην Καλαμάτα, περιμένοντας να γίνει συνέδριο. Δεν προσήλθαν ποτέ σε αυτό το συνέδριο. Δεν προσήλθαν ποιοι? Ποτέ. Ποιο? Οι σύνεδροι. Τη ΔΑΚΕ, τη ΠΑΣΚΕ, τη ομάδα Βασιλόπουλου ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προσήλθαν. Α, και ο Παναγιωτόπουλο. Ο Βασιλόπουλο, ο Θάνο. Βέβαια, ο Θάνο. Το θυμάμαι από την εποχή που ήμουν υπουργό εργασία. Ο οποίο προχτέ, μάλιστα εκεί στην Καλαμάτα κιόλα άκουσα. Τον εμποροϊπαλλήλων. Τον άκουσα, ναι, ναι. Τον άκουσα να λέει λοιπόν των ιδιωτικών υπαλλήλων. Ιδιωτικών υπαλλήλων. Ναι. Ναυτιλιακών και δεν συμμαζεύεται. Το θυμάμαι τον Θάνο. Σούπερ μάρκετ κτλ. Είναι αυτό. Είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Θάνο. ΣΥΡΙΖΑ απ' όλα είναι ο Θάνο τώρα, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί λοιπόν δεν προσήλθαν ποτέ. Δηλαδή ξεκινήσαμε να πάμε στην Καλαμάτα και δεν προσήλθαν στο δωμάτιο, ποτέ. Αν τρώγανε τον Αχλέουρα. Δεν είναι όμως το ζήτημα. Τουρισμό συνδικαλιστικό. Ακούστε κύριε Παναγιώτοπουλο, σοβαρά τώρα, τουρισμό συνδικαλιστικό. Δεν προσήλθαν ποτέ. Να σας πω και γιατί δεν προσήλθαν. Γιατί θα ρωτήσει κανένα καλά. Γιατί δεν προσήλθαν, γιατί δεν πήγαν στην αίθουσα τόσο νεωρή. Να σας πω γιατί. Βάλαμε από την αρχή ως πάμε τρία ζητήματα. Το εξής ένα, αφήστε τα άλλα τα δύο. Να πάμε στα πιο σοβαρά, γιατί και το λεπτικός χρόνος είναι πολύτιμος. Ένα ζήτημα. Να μην υπάρχουν εργοδότες μέσα στα συνδικάτα, μέσα στα σωματεία, μέσα στη ΓΕΣΕ. Αυτοί λοιπόν μας φέρανε μέσα στη ΓΕΣΕ. Και τα στοιχεία αυτά δεν τα βγάλαμε χτες ή σήμερα ή προχτές. Έχουμε ακριβώς δύο μήνες που ζητάμε από τη ΓΕΣΕ να συνεδριάσει, ούτως ώστε να πάμε στο συνέδριο καθαροί. Εργάτες, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας. Ό,τι και αν Θεό πιστεύει. Λέμε λοιπόν τώρα, μπορεί ένας που είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος σε τέσσερις ανώνυμες εταιρείες να είναι μέλος της διοίκησης ΓΕΣΕ, αντιπρόσωπος, σύνεδρος. Μπορεί να είναι ο αντιπρόεδρος μιας τράπεζας, διοικητικού συμβούλου τράπεζας. Μπορεί να είναι αντιπρόσωπος. Μήπως μπορεί ο ταμείας του διοικητικού συμβούλου των εργαζομένων της τράπεζας Υπήρου, λέω και συγκεκριμένη τράπεζα. Κύριε να είναι αντιπρόσωπος σύνεδρος είναι στη ΓΕΣΕ. Των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο. Βεβαίως. Και λέω σύνεδρος στη ΓΕΣΕ. Άρα δεν είναι εργοδότης τότε. Όχι, όχι, ακούστε, όχι, κάντε λάθος. Καθόλου. Αφήστε τα. Δεν είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων. Γιατί και ο Παναγόπουλος ο Γιάννης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, βεβαίως, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Δεν λέω ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Είναι άλλο πράγμα. Μπορεί ένας ιδιοκτήτης Πούλμαν να είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων. Μπορούν ιδιοκτήτες μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών να είναι μέσα στη ΓΕΣΕ, αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕ. Μπορεί να είναι αυτή η τύπησα εκεί από τα μάρκετ, μια που είπατε για το Βασιλόπουλο, δικός της, πώς το λένε, δικιά του είναι το Βασιλόπουλο. Αυτή που έλεγε ότι το 0, τα 0 ευρώ από τα 300 ευρώ είναι 300% αύξηση, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να παίρνετε 400 ευρώ και να χαμογελάτε. Αυτό το γνωστό που βγήκε. Ναι. Μπορεί λοιπόν αυτή λοιπόν να είναι εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, σύνεδρος στη ΓΕΣΕ. Γιατί μας είπαν κιόλας, λέει, εντάξει, λέει, τι κάνετε έτσι, λέει, κάτι προϊστάμενοι στα λαντικά, λέει, των σούπερ μάρκετ, λέει, σας πείραξαν. Λέω περιφερειακοί διευθυντές. Λέω ότι μιλάμε για εργοδότες, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μπορούν οι εργοδότες να είναι στη ΓΕΣΕ? Είπαμε λοιπόν στον κύριο Κιουτσούκη, στον κύριο Παναγόπουλο και στον κύριο Βασιλόπουλο. Ξεκάθαρα πράγματα. 53 είναι αυτές οι περιπτώσεις. Και ξέρετε, και χωρίς αυτούς τους 53, δεν αλλάζει ο σχετισμός στη ΓΕΣΕ. Πάλι η πλειοψηφία θα είναι Παναγόπουλος, Κιουτσούκης, Βασιλόπουλος, ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το ζήτημα για μας δεν είναι ούτε οι καρέκλες, ούτε τα κουκιά που λέμε. Είναι ότι αν γίνονται αυτά στη ΓΕΣΕ, φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει παρακάτω. Τρίβει τα χέρια του προφανώς ο Φέσας του ΣΕΒ, τρίβει τα χέρια της Νέα Δημοκρατία, τρίβει τα χέρια της το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, ακούσαμε και τη Φόφη τη γεννηματά, προχτές τι έλεγε. Τρίβει τα χέρια του βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί όταν έχεις. Αδελφάκια και τα τρία, ε! Μα ο καθένας βεβαίως για τους λόγους του, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αλλά και οι τρεις μαζί πάντως, ο καθένας για τους λόγους του. Δεν τους εξισώνω. Έχουν διαφορές μεταξύ τους. Αλλά ο καθένας για τους λόγους τρίβει τα χέρια του. Γιατί μια τέτοια ΓΕΣΕ τι κάνει. Και με το ΦΕΣΑ μπορεί μια χαρά να συνομιλεί και να βγάζει άκρη, δηλαδή εννοώ να μην θίγονται τα ιερά και τα όσια των βιομηχάνων, εφοπλιστών, τραπεζών κτλ. Τα κέρδη τους δηλαδή. Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία μια χαρά και ωραία, διότι και η Νέα Δημοκρατία με πολύ συνεπή τρόπο υποστηρίζει ακριβώς τα ίδια συμφέροντα, λέγοντας μάλιστα ότι το όνειρό μας είναι η ανάπτυξη που θα ωφελήσει και εμάς τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Τα ίδια λέει βεβαίως και το ΚΙΝΑΛ, τα ίδια κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τι έκανε 4 χρόνια τώρα, τι έκανε.
όχι μόνο διατήρησε όλους αυτούς τους νόμους που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά ήρθε τώρα να κάνει και τον νόμο του Βρούτσι, να τον κάνει και νόμο της Αχτσιόγλου. Άρα λοιπόν μια χαρά του συμφέρει αυτή η ΓΕΣΕ, γι' αυτό και όλοι αυτοί τώρα μαζί είναι εναντίον, όχι του ΠΑΜΕ, εναντίον των ίδιων των εργαζομένων. Μάλιστα. Γιατί ο ίδιος ο εργαζόμενος που μας ακούει τώρα καταλαβαίνει αν θέλει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο κίνημα, ενώ τους εργοδότες, να μην παρεξηγούμε, γιατί με τον Κιτσούκη, με τον Παναγόπουλο, με τον Βασιλόπουλο, διαφορές έχουμε μεγάλες. Και να σας πω, και όχι μόνο διαφορές ιδεολογικές, διαφορές και στο μισθό μας με ορισμένους από αυτούς. Διότι δεν μπορεί να παίρνεις τώρα 130.000 αυτό το χρόνο και να θες να μου πεις ότι είσαι. Ποιος παίρνει 130.000 το χρόνο? Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ποιος Παναγόπουλος? Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, βέβαια. Δεν μπορεί να παίζει 8.000 το μήνα. Δεν μπορεί να παίζει 8.000 το μήνα και να λες ότι τέλος πάντων είσαι αυτός που θα υπερασπιστεί με συνέπεια τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, που δεν είναι τα 8.000 το ζήτημα, γιατί η διαδρομή του καθενός δείχνει ποιανού συμφέροντα έχει εξυπηρετήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα που πρέπει να πούμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Μάλιστα. Έχουμε τους τραμπουκισμούς. Όχι, ένα λεπτό. Να τους τραμπουκισμούς, μία κουβέντα μόνο. Ναι. Γιατί είπατε για τραμπουκισμούς που είπε, είπε. Αυτό υπόθηκε. Και από τον κύριο Παναγόπουλο και από τον κύριο Κιουτσούκη. Πού γίνανε οι τραμπουκισμοί? Στο Μέγαρο Χορού της Καλαματάς, όπου πήγαν και καλέσαν όλους εκτός από τους πραγματικούς συνέδρους? Είναι δυνατόν δηλαδή? Πήγαμε εκεί να τιμήσουμε τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕ. Το Μέγαρο Χορού έγινε Μέγαρο Πολεμικών Τεχνών. Όπως εμείς νομίζουμε, και μας απαγορέψανε την είσοδο με μπράβους, security κτλ. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πού αλλού γίνανε? Χτες, εννοείται στη διοίκηση, στην ολομέλεια της διοίκησης ΓΕΣΕ. Ναι. Όπου ο κύριος Δανούσης την έπεσε σε ένα συνταξιούχο 70 χρονών και τον έσβροχνε λέγοντάς τον τραμπούκο. Όταν λέω συνταξιούχο, εννοώ ο οποίος συμμετέχει στη διοίκηση ΓΕΣΕ ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να τον βουτήξουν, να τον δέρουν και εμείς να καθόμαστε να κοιτάμε τον κύριο Δανούση ή οποιονδήποτε? Μάλιστα. Αυτά εννοούμε τραμπουκισμούς, για να καταλάβουμε γιατί λέμε τώρα. Έχουμε. Επί δύο μήνες κουβεντιάζουμε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Επί δύο μήνες είναι το ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα, η Ομοσπονδία, στα εργατικά κέντρα και λένε συγκεκριμένες, μα πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες. Πού πάει το συνδικαλιστικό κίνημα με τους εργοδότες μέσα, με δεκάδες παραδείγματα, με ονοματεπώνυμο ξαναλέω, όχι λάσπες στον ανεμιστήρα, μόνο όπως άκουσα τώρα εδώ για τραμποκισμούς και αυτά, δεν είναι κανένας στην Καλαμάτα από αυτούς που τα λέγανε κουβέντα. Και επί δύο μήνες δεν λέει κανένας κουβέντα για ταμπακέρα. Κανένας κουβέντα. Όσο λοιπόν δεν λένε κουβέντα για ταμπακέρα, τόσο λοιπόν σας λέω εγώ και σας διαβεβαιώνω ότι τους έχουν πάρει συνολικά οι εργαζόμενοι χαμπάρι, μα συνολικά, και δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος ο οποίος να συμφωνεί να έχει το διευθυντή του, τον εκτελεστικό διευθυντή της επιχείρησης, συνδικαλιστή στο σωματείο του, στο εργατικό κέντρο, στην Ομοσπονδία και στην ΓΕΣΕ. Θα επανέλθουμε. Αυτό σας διαβεβαιώνω.